Σήμερα θα μιλήσουμε για στυλ, για ομορφιά, για χάρη, γιάντα να μην θέλει, γιάντα ένα πράγμα. Τη Μέη. Το μαλλί. Όχι, όχι ακόμα. Όχι, όποιος ρωτάει θα το βγάλω. Δεν πάει πουθενά, πουθενά. Εδώ θα μείνει η μαύρη φράντζα. Ο Χρήστος Π που τραγούδησε στον ελληνικό τελικό. Ναι, είναι το στυλ μου. Ήταν αυτό που είχα εξ αρχής. Είναι... Είμαι εγώ. Δεν είναι κάτι άλλο. Κι όμως είναι. Αχ, αν ήξερες τι θύμισες σε εμάς τα γεροντάκια. Ωραία σειρά τον Degrassi πίσω στα 80's, Χριστάκο μου. Είχε και πολλά χαμόγελα. Ενώ εσύ, μεγάλη εβδομάδα. Όταν θα έρθει πάνω ο φακός, χαμογέλα ελαφρά. Ας το άραξε. Παραδεχτείτε το. Ένας ήταν ο πρωταγωνιστής της βραδιάς. Μάλλον είναι και καλύτερα τραγουδίστρια από ό,τι βλέπω. Αν δεν φαίνεται η φωνή, λες. Νομίζω θα θυμούνται το εσωρουχάκι με το στρασάκι. Να βάλει καταρχήν λίγα πιο πολλά στρασάκια. Ο Γιάννης Σαββιδάκης, όπου γυρίσει, βλέπει στρας. Βγήκε φίλη μου, Ελευθερίου. Νομίζω ήταν και τα τέσσερα πολύ καλά. Έχεις ωραίες φίλες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μου να δεις στο Facebook. Εντάξει, ρε μεγάλε μπο, κάνε και κανένα delete. Πρόσεχε, βρε αγόρι μου, άλλη φορά που τον βάζεις. Λάθη, δεν μου πες ο καπνός από την τσέπη, μόνο αυτό. Άλλοι βάζουν τσατσάρα στην τσέπη. Εκεί πίσω, ο Τζόρτζ είναι θεριακλής. Έβαλε τον καπνό. Υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες και λιμένετε τους καλλιτέχνες μας. Πολύ ωραία pop, εφάνταστα, με πολύ ωραία κοστούμια. Τα κοστούμια ήταν πραγματικά... Ευχάριστη έκπληξη. Η παρουσία ήταν πολύ ωραία, ο χώρος ήταν πολύ ωραίος. Πού είναι ο Γιάννης Σαββιδάκης που όλοι αγαπήσαμε, τι του κάνατε? Δεν μου άρεσε η παρουσίαση, δεν είχα πρόβλημα με τα παιδιά. Ήτανε κακά συμβουλευμένα. Τώρα μάλιστα. Γενικά δεν μου άρεσε το playback βασικά. Το οποίο εντάξει θέλω να το πω. Δεν μου άρεσε το σχόλιο καθόλου αυτό τώρα που μου το φέρει στο μυαλό περί άλλου τη παρουσιάστρια. Κακή τηλεσκηνοθεσία. Κακή σκηνοθεσία. Καταλάβαμε τον κακό μας τον καιρό με λίγα λόγια. Μπακού, σου ερχόμαστε φορτσάτη.